Χατζηδάκη, είστε ένας επαγγελματίας από το χώρο του τουρισμού και της εξυπηρέτησης του κόσμου σε ό,τι αφορά τουριστικά προϊόντα, αξεσουάρ κτλ. Μέχρι τώρα η κίνηση στον Άγιο Νικόλαο πώς διαμορφώνεται, τι εικόνα έχετε? Καλησπέρα σας. Η κίνηση μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι η κίνηση σαν κίνηση είναι ικανοποιητική. Αυτό που βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αλλάζει είναι η κατανοητική δύναμη των πελατών. Η κατανοητική δύναμη των πελατών όλο και κάθε χρόνο γίνεται και μικρότερη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ταμεία μας να μικραίνουν αντί να μεγαλώνουν. Οι επισκέπτες είναι όντως, μπορεί να είναι και περισσότεροι, όμως αυτό που τελικά έχει σαν αποτέλεσμα είναι ένα αρνητικό πρόσημο και αυτό δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Τώρα βρισκόμαστε και σε τρίτη εβδομάδα, κύριε Χατζηδάκη, όπου έχουμε τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Έχουν επηρεάσει την κίνηση, αλήθεια? Βλέπετε να αλλάζει ο ρυθμός κόσμου μετά τις 6 το απόγευμα? Τα κυκλοφοριακά μέτρα, ο λεγόμενος δαχτύλιος, μάλλον η περιοδική απαγόρευση κυκλοφορίας, νομίζω ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Έχει βοηθήσει τον κόσμο να το δει θετικά. Παρόλο που στην αρχή υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες ας πούμε δυσκολίες του κόσμου να κινηθεί, όμως σιγά σιγά το συνήθισε και όπως όλες οι μεγάλες πόλεις, μεγάλες μικρές πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, κάνουν μεγάλα κομμάτια του κέντρου τους πεζόδρομους, έτσι και ο Άγιος Νικόλαος πρέπει να εξυγχρονιστεί και να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, κύριε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα έχετε να παλέψετε, όπως ακριβώς το λέμε, σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά ακραίες. Με πελάτες οι οποίοι έχουν λίγο πιο μακρύ χέρι και μάλιστα και περιπτώσεις σαν και την πρώτη, πιο πρόσφατη, όπου σύζυγος ακολουθεί τον σύζυγό της επειδή είχε μια τάση κρυπτομανίας και πήρε αυτή αυτά που έπρεπε να κρυφθεί ο σύζυγός. Αυτά είναι γεγονότα που τα αντιμετωπίζουμε, δεν θα έλεγα καθημερινά, τα αντιμετωπίζουμε όμως πολύ συχνά. Η ποιότητα του τουρισμού που έρχεται όλο και γίνεται χαμηλότερη, οπότε τέτοια φαινόμενα αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο συχνά. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, να μην πω 104. Συμβαίνουν σε πράγματα ευτελούς αξίας. Στα δικά μας μαγαζιά αξίας 2, 3, 5, 10 ευρώ. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε ψιλικατζίδικα, ακόμα και σε πολλά μαγαζιά. Υπάρχουν κάποιοι πελάτες, ας το πούμε τουρίστες, οι οποίοι έχουν αυτή την τάση και εμείς καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Τέτοιοι και χρέη διτέκτης και χρέη αστυνομικών, πολλές φορητός, για να εξασφαλίσετε την οικονομική σας ισορροπία. Προσπαθούμε και όλοι οι επαγγελματίες όπως βλέπω και έχω συζητήσει με πολλούς, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, χωρίς να δημιουργούμε φωνές και κορώνες και σύγχυση τέλος πάντων στην κοινωνία και στον κόσμο και στους υπόλοιπους πελάτες των καταστήματών μας. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο τίνει να γίνει όλο και μεγαλύτερο και κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.